πέμπτο βίντεο της σειράς με ονομασία Ήρωες της Κυριακής, με καλεσμένο μας αυτή τη φορά τον κύριο Μιχάλη Καλύβα, ο οποίος αγωνίστηκε για 11 χρόνια με την κενόλευκη φανέλα της Λαμίας στη θέση του δεξιού εξτρέμ και σήμερα θα μας μιλήσει για την καριέρα του με την ομάδα μας. Από πού ξεκινήσατε την ποδοσφαιρική σας καριέρα και ποια ήταν η πρώτη θέση που αγωνιστήκατε? Ναι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου κάνατε για να πούμε έτσι δύο λόγια για την ομάδα της Λαμίας. Την καριέρα μου ξεκίνησα σε ηλικία, θυμάμαι, 15-16 χρονών. Πήγα στην ομάδα του Παμφιωτικού, σε μια ομάδα στο Παγκράτη, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει τώρα. Ήταν μια ομάδα με νέα παιδιά και μερικούς έμπειρους ποδοσφαιριστές. Ξεκίνησε εκεί στην εφηβική ομάδα. Μετά αγωνίστηκα στην αντρική ομάδα, β' κατηγορία δύο χρονιές, άλλες δύο χρονιές στην α' και μετά πήγα στην ομάδα της Λαμίας. Στην ομάδα της Λαμίας αγωνίστηκα συνολικά 11 χρόνια. Έχω αγωνιστεί τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Δεκαετία 90, δεκαετία 2000 και τελευταία χρονιά το 2011, δεκαετία 2010. Στη Λαμία πήγα θυμάμαι το 1992, αγωνίστηκα για 5 χρόνια μέχρι το 1997, 2 χρονιές στην Δέλτα Εθνική και 3 χρονιές στη Γάμα. Μετά ξαναγύρισα πάλι στη Λαμία το 2000, αγωνίστηκα 9 χρονιά. Έφυγα πάλι από τη Λαμία, επέστρεψα το 2002, τότε με τη διοίκηση του κ. Λιόλιου. Αγωνίστηκα για 5 χρόνια στην ομάδα της Λαμίας. Ανεβήκαμε τότε από τη Δέλτα Εθνική στη Γάμα με πολλούς λαμιώτες ποδοσφαιριστές, με νέα παιδιά. Είχα μια πολύ καλή ομάδα. Ένα πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Διονύση Μπεσλίκα. Okay. Και στο τέλος καριέρας μου, σε ηλικία 38 χρονών, το 2011, πήγα πάλι στην ομάδα της Λαμίας, όπου έπαιξα για μια χρονιά. Με προπονητή τον παλιό μου συμπαίκτη, τον Απόστολο Πανικολάου, όπου πανηγυρίσαμε και πρωτάθλημα και κύπελο και είχαμε και μια πολύ καλή πορεία στο κύπελο που φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό του κυπέλου Ρεστιχνών. Σε πόσες ομάδες αγωνιστήκατε και ποιες ήταν αυτές? Ναι, έχω αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες, ειδικά εδώ στη Φθιώτιδα. Σίγουρα εντάξει, η πρώτη ομάδα είναι η Λαμία που αγωνίστηκα 11 χρόνια. Από εκεί πέρα στον Αγρόδη Γιαννοκλαδίου που αγωνίστηκα μια πενταετία. Με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Στο ενδιάμεσο, όταν έπαιζα και στην ομάδα της Λαμίας, είχα πάει στον Ηρακλή Ροδίτσας, τότε που είχε καλή ομάδα στην Εθνική. Είχα πάει στο Λεωνίδιο 1,5 σεζόν. Ήταν μια χρονιά Δέλτα Εθνική και μισή χρονιά στη Γάμα Εθνική. Έχω γονιστεί με το χρώμα της Πρέβεζας για ένα γύρο. Και τώρα εδώ σε διάφορες ομάδες, όπως ήταν ο Χιλέας Δομοκού, ο Πόντιος Μαρτίνου, τα Καμένα Βούρλα, ο Αστέρας Σταυρού, ο Ολυμπιακός Λαμίας, Μεγάλη Βρύση, τώρα και στο τέλος η Αθλητική Ένωση Νέας Άμπλιανης, σε αυτές. Το κεφάλαιο Λαμία. Πόσο σημαντικό ήταν για εσάς και την καριέρα σας και ποιες ήταν οι στιγμές που σας έμειναν αξέχαστες? Ναι, σίγουρα η ομάδα της Λαμίας ήταν το σημαντικότερο κεφάλαιο στην καριέρα μου, η ποδοσφαιρική. Όλοι οι νέοι ποδοσφαιριστές και τότε, πιστεύω και τώρα, το όνειρό μας ήταν να αγωνιστούμε με την ομάδα της Λαμίας. Οι στιγμές που μου έμειναν αξέχαστες είναι πάρα πολλές στη Λαμία. Αυτό που θα μου μείνει βέβαια είναι ο κόσμος που ήταν σε κάθε αγώνα πάρα πολύ και βοηθούσε την ομάδα. Η ομάδα της Λαμίας είναι για τέταρτη χρονιά στην Α' Εθνική. Τι σημαίνει αυτό για την πόλη αλλά και για το λαμιώτικο ποδόσφαιρο? Ναι, σίγουρα είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι η ομάδα της πόλης μας βρίσκεται στη Super League για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Για την πόλη την ίδια πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό, έτσι ότι βρίσκεται η ομάδα στην υψηλότερη κατηγορία. Και για το φθιωτικό ποδόσφαιρο είναι ακόμα καλύτερο, γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές αποκτούν πρότυπα έτσι. Ναι, και σημαντικό επίσης είναι ότι στην ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή πρόεδρος ο Παριάς ο Παπαϊωάννου, ο οποίος πιστεύω ότι άμα δεν υπήρχε αυτός ο πρόεδρος, η ομάδα θα βρισκόταν σε χαμηλότερες κατηγορίες. Για κλείσιμο το βίντεο, θα θέλαμε να δώσετε μία ευχή στην ομάδα της Λαμίας, αλλά και μία συμβουλή στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ναι, σίγουρα η ευχή μου είναι να παραμείνει η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Η ομάδα, αν και δεν ξεκίνησε καλά φέτος, έχουμε δει τώρα τα τελευταία παιχνίδια με την έλευση του κυρίου Γρηγορίου ότι η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει ένα πλάνο. Έχει ανακάμψει έτσι ακριβώς, με κάποιες προσθήκες που γίνουν και πιστεύω ότι θα παραμείνει η ομάδα. Και το εύχομαι μέσα στην καρδιά μου. Και μια συμβολή για τους νέους. Μια συμβολή για τους νέους, όσοι ασχολούνται με ποδόσφαιρο, θέλουν να το αγαπάνε αυτό που κάνουν, να προπονούνται σωστά. Και μόνο με δουλειά θα πάνε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.